Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαυρίδη που θέλει να πει άλλο ένα παράδειγμα. Ένα και μοναδικό. Δύο μηνύματα δικά σας. Εφόσον είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη του Δέλτα Νιτάφ, λέει, γιατί ως μέλη μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο, λέει ο κύριος Λευτέρης από τον Πειραιά. Και ο κύριος Ευάγγελος επίσης από τον Πειραιά ρωτάει, λύσεις θα πούνε, μόνο θεωρίες ακούμε. Η δική μας δουλειά δεν είναι να προτείνουμε λύσεις, αυτό είναι δουλειά των πολιτικών και ενδεχομένως των τεχνολογιών. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ο τουρισμός δεν είχε ανάπτυξη αυτά τα χρόνια. Τα χρόνια της κρίσης ο τουρισμός δούλεψε πάρα πολύ καλά. Πώς το καλό γίνεται ξενοδοχεία να συνεχίζουν, μεγάλα ξενοδοχεία, να αυξάνουν τις ζημιές τους αντί να κλείνουν, να δίνουν κανένα φράγκο από αυτά που παίρνουν πίσω στις τράπεζες. Τι στο καλό συμβαίνει εδώ πέρα. Παίρνουν διοξείδιο στα ξενοδοχεία και, και χρεοκοπούν τις επιχειρήσεις. Πού τα παίρνουν, δεν τα βλέπουμε εμείς. Στην Ελβετία. Πες το βρε Νίκο. Ναι, μα τι, δεν το ξέρουμε. Άρα συμφωνώ. Λοιπόν, λοιπόν ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει εδώ το ξενοδοχείο. Εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη business στην Ελλάδα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι κόκκινα δάνεια. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη business. Θα κυγεί. Στην Ευρώπη έχει μόνο αριστερά. Καταρχάς, ένα σχόλιο πολιτικό για την γενικότερα. Αν η κυβέρνηση κλείσει τη διαπραγμάτευση, φαίνεται ότι αποκτά έναν ορίζοντα τουλάχιστον για εκλογές προς το τέλος του 18, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 18. Άρα, δίνεται χώρος και στην κεντροαριστερά, για να απαντήσω και στο ερώτημα, να ανασυγκροτηθεί. Ναι, προσωπική μου εκτίμηση, Μάκη, είναι ότι το θέμα της συνεργασίας των κομμάτων του χώρου δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει ούτε καν το θέμα της δημοκρατικής συμπαράταξης, με ποια μορφή θα προχωρήσει και θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Γιατί αυτά που ξέραμε ότι θα γίνει ένα συνέδριο τώρα τον Ιούνιο, απλώς ένα συνέδριο θέσεων, είναι με ορίζοντα τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει άλλος ένας χρόνος μπροστά, που θα έχουμε μετρήσεις, οι οποίες θα δίνουν ποσοστά, αν υπάρχουν πολιτικά γεγονότα, μια ίσως οικονομική, κοινωνική αναταραχή ή απλώς εξελίξεις. Θεωρώ ότι το θέμα της εργασίας ευρύτερων δυνάμεων στον χώρο της κεντροαριστεράς θα ξαναμπεί επιτάπητος. Υπάρχει... Δεν είναι όμως το κυρίαρχο σημείο, στοιχείο, ότι μεν θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία και άλλοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση... Αυτό πράγμα είναι ότι... Επειδή το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το καλύπτω περίπου 20 χρόνια πλέον, πρέπει να είσαι από τους πιο παλιούς. Ναι, έχω την αίσθηση ότι γέρασα μέσα στο ισόγειο εκεί της Χαριλάου Κούπης στην αίθουσα τύπου. Έχω την αίσθηση, Μάκη, ότι αδικούμε το χώρο όταν λέμε ότι οι μισοί θέλουν να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και, όχι. Προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ μου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο και η πραγματική επιδίωξη των στελεχών με τα οποία μιλάω εγώ και στο ποτάμι, και στην ώρα αποφάσεων και στη δημοκρατική ευθύνη και στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΙΜΑΡ, ο πραγματικός στόχος τους είναι να ξαναγίνουν μεγάλη πολιτική δύναμη. Αυτό σημαίνει ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι ως μεσοσταθμό... Το υπηρετούν όλοι αυτό, Γιάννη. Γιατί μπορώ να σου πω και από το λίγο ρεπορτάζ που έχω εδώ ή από τους ανθρώπους που έρχονται ότι σίγουρα είναι η θέση της ηγεσίας και της κυρίας Γεννηματά. Το υπηρετούν όλοι αυτό. Αν υπάρχουν 5 στελέχη τα οποία θέλουν κοιτούν προς τη Νέα Δημοκρατία και άλλα 5 που κοιτούν προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι απολύτως φυσιολογικό μέσα στα κόμματα. Λέω όμως ότι η κύρια μάζα, ο κύριος όγκος, θέλουν να γίνουν ξανά, να αποκτήσουν τον κεντρικό ρόλο που είχαν. Ρεπορτάζ, κάνω και εγώ ρεπορτάζ, με συγχωρείς λίγο. Το μόνο που βλέπω είναι ο καθένας πώς θα πάρει μια καρέκλα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και ο ένας, αγάπη τα ψέματα, δεν υπάρχει ο ένας που να ενώσει. Αλλά είναι ο άλλος δεξιά, επιμένω. Και οι τρεις αυτοί του Σιμίτη, είναι η παρέα Σιμίτη, που θέλει να είναι υποκατάστατο. Να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν... Όπως και μέσα στην δημοκρατική συμπαράταξη, εκεί κάπως κρατάει η φόφη. Δηλαδή, Μάκη, λες ότι οι τρεις πάνε με το Μητσοτάκι. Το ίδιο και το ποτάμι. Αυτό δεν λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνω μια πρόληψη. Αν σας πω ρεπορτάζ, τουλάχιστον από επειδή. Δεν του θέλω να μου πει. Όχι, όχι. Επειδή το ποτάμι δεν μπαίνει στο ρεπορτάζ το κέντρο αριστερό, μπαίνει στο ρεπορτάζ το κέντρο δεξιό. Από τον κύριο Θεοδωράκη που συναντήθηκε. Γι' αυτό έχασε, του φύγαν όλοι. Που συναντήθηκε πρόσφατα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωράκης είναι ότι αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, το πιο κοντινό και φιλικό σχήμα για να κάνει κυβέρνηση είμαστε εμείς. Αλλά μην μου παίρνει και τους βουλευτές μου από πιο μπροστά, γιατί τότε και εχθρικό κλίμα διαμορφώνει. Και δεν μπορώ να πω. Είναι προς το Μητσοτάκι. Ας κάνει την πρόβλεψη του Γιάννης για να κλείσει και θα μιλήσει αμέσως μετά. Εγώ το υπογράφω. Λοιπόν, να κάνω μια πρόβλεψη. Να κάνω μια πρόβλεψη. Θεωρώ ότι κάνουμε μια κουβέντα η οποία δεν θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί. Γιατί
έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι, αν όχι αυτοδύναμη, πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερα στηρίγματα. Διαφωνώ και εκεί, εντάξει. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει στην αυτοδυναμία και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εφόσον οι εκλογές γίνουν το 18 κιόλας, θα είναι δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα είναι μια μορφή δημοκρατική συμπαράταξη με ή χωρίς ποτάμι. Μάλιστα. Νίκος Φελέκης, κάνε και τη δική σου πρόβλεψη, αν θέλει, βέβαια, Νίκο. Όχι, όχι πρόβλεψη, γιατί το ρεπορτάζ. Την ανάλυση είναι, το ρεπορτάζ, την εκτίμησή του. Κοιτάξτε, εγώ θα συμφωνήσω με τον Μάγκη τον Κουρί ότι μάλλον η ώρα αποφάσεων, πώς λέγεται. Και το ποτάμι προσανατολίζεται προς το Μητσοτάκι. Και άλλα διάφορα περιφερειακά σχήματα τα οποία προέρχονται από το χώρο του κέντρου. Μπορεί, βεβαίως. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Εμένα είναι μάλιστα, το δικό μου ρεπορτάζ αυτό, πάντως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να πω αν είναι ρεπορτάζ κλπ. Λέω, η εκτίμησή μου είναι αυτή. Θα προχωρούσα μάλιστα πιο πέρα. Θα ακουστεί προκλητικό, προβοκατόρικο, όπως θέλει το πέστο, μπορεί να βγουν και να πούνε οτιδήποτε. Η άποψη δικιά μου είναι ότι όσο θα πηγαίνουν προς εκλογές και επειδή βλέπω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν και στις δημοσκοπήσεις που γίνονται το σχήμα των τριών δεν βγάζει μεγάλα ποσοστά, όπως δεν βγάζει, δεν βγάζει και το ποτάμι. Σωστό. Το πιο πιθανό είναι παραμονές των εκλογών ο Μητσοτάκης να κηρύξει μια πανστρατιά των λεγόμενων ευρωπαϊκών και μεταρρυθμιστικών δυνάμεων και να μπουν όλοι στα ψηφοδέλτια προκειμένου να φτιαχτεί ένα μέτωπο ενάντια στο άλλο προσκλητήριο που υποθέτω θα κάνει ο Τσίπρας και θα αφορά το ΠΑΣΟΚ ή τις άλλες δυνάμεις. Τι θέλω να πω τώρα, λοιπόν. Δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει κεντροαριστερά χωρίς την αριστερά, όπως δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει κεντροαριστερά χωρίς να έχει κεντρικά θέματα πολιτικής, οικονομίας και έθνους. Δηλαδή τι είναι. Αν πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, έχουν να μας πούν ποιες είναι οι νέες εθνικές προτεραιότητες. Έχουν να μας πούν τι πρέπει να γίνει στην οικονομία, τι πρέπει να γίνει στην κοινωνία. Από το να μοιράζουν θέσεις, με ποιον θα βγούμε βουλευτής, με ποιον δεν θα βγούμε, με ποιον είναι καλύτερα, εκεί θα πάει το ποσοστό, δεν έχουν κανένα μέρος. Είναι πεθαμένοι και δεν το ξέρουν. Γιάννης Αγουρίδης. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί προς το παρόν να μπούμε σε εκλογικά σενάρια, γιατί δεν θα υπάρξουν εκλογές. Αυτό εκτιμώ. Πιστεύω ότι θα κλείσει η συμφωνία. Άρα πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2018. Θα το δούμε. Γιατί μη μου πεις ότι θα πάει το 19, θα πάρει μείωση συντάξεων κτλ. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Μα γι' αυτό το πει 19. Πολιτικά δηλαδή. Μπορεί να γίνει αυτό που λέτε όντως. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελε να υπάρχει, φαντάζομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να υπάρχει ένα θετικό momentum για την οικονομία για να πάει σε εκλογές. Δηλαδή να έχει υπάρξει ανάπτυξη, να έχουν προκύψει και άλλες νέες θέσεις εργασίας. Υπήρξαν τα στοιχεία της Εργάνη που έδειξαν 38.000 νέες πριν λίγες μέρες. Ας το αφήσουμε αυτό, είναι πονεμένη ιστορία. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι ότι θα θέλει να έχει αρχίσει να υπάρχει μια ροή καλή στην ελληνική οικονομία. Σωστό. Και νομίζω ότι η βάση για να υπάρξει αυτό είναι να υπάρξει σύντομα συμφωνία. Και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα. Το χρέος, τα πλεονάσματα, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις. Κάποιοι λένε, είπε ο κ. Φελέκης πριν για τον κ. Στουρνάρα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι στο περιβάλλον του ότι αναμένουν να μπουν επενδυτές πολύ αποκλείσεις. Σε αυτή τη συνάρτηση εγώ θα σας έβαζα και τις εξεταστικές και τις προανακριτικές που τρέχουν. Ναι. Γιατί έχει στοχοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση κ. Στουρνάρα. Δεν ξέρω αν έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση. Μόνιμο θέμα. Υπάρχουν τα θέματα της δικαιοσύνης, τα όσα ερευνούσε η δικαιοσύνη. Υπάρχουν τα ζητήματα δημοσιευμάτων όπως του κυρίου Βαξεβάνη. Αυτά είναι άλλα ζητήματα και είναι άλλα τα ζητήματα διαφωνιών ή επιμέρους διαφωνιών που υπήρξαν του κύριου Στουρνάρα είτε με τον κύριο Δραγασάκη είτε με το Βασικό Οικονομικό Επιτελείο κτλ. Είναι νομίζω διαφορετικά θέματα και δεν συνδέονται απαραίτητα. Τουλάχιστον εγώ δεν τα συνδέω. Υπήρξε νομίζω μια δημοσίευση της έκθεσης της Τράπεζας Αττικής για τα δάνεια. Εκεί νομίζω είναι η πηγή του προβλήματος, αλλά πάση περιπτώσει να πάμε παρακάτω. Διαρροή. Λοιπόν, εγώ για τις εξελίξεις και το αριστερά θα ήθελα να είμαι στο μυαλό του Κώστα Λαλιώτη.
Δηλαδή, νομίζω η πιο hot συνέντευξη που μπορούσε να πάρει κάποιο για να πει τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Δεν μιλάει ποτέ ο Δημήτρη. Ναι, αλλά θα ήταν. Δεν θα τον ήθελε να τον έχει εδώ απέναντί σου και να τον ρωτά τώρα. Δεν συνηθίζει. Είναι πάντα. Νομίζω πάντω ότι είναι πίσω από του Κουίντε. Είναι πίσω από του Κουίντε. Έχει επιρροή, θεωρείται. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί ότι είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Ότι είναι πάντα ενδιαφέρουσα γιατί έχει άποψη, συμφωνούμε, αλλά έχει επιρροή. Ο κ. Φελέκης τι έχει να πει. Δεν ξέρω αν ο κ. Λαλιώτης ασχολείται. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ θα το πω ευθέω ότι. Δυνάτος, δεν ξέρω. Δεν είναι οι εποχές οι παλιές. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι οι παλιές εποχές για τον Κώστα τον Λαλιώτη. Εγώ νομίζω ότι εδώ παίχτηκε. Ο Λαλιώτης βέβαια έχει την άποψη. Εξ όσων γνωρίζω. Γιατί φόφη. Όχι, εξ όσων γνωρίζω έχει την άποψη ότι αυτή που είπα και εγώ προηγουμένω. Ότι δεν μπορεί να νοείται κεντροαριστερά χωρίς την αριστερά. Άρα λοιπόν είναι υπέρ του να υπάρξει ένας, κατά τις πληροφορίες μου, ένας προοδευτικός μεγάλος πόλος. Είμαστε, αυτή είναι μια ιστορία. Μα αυτό παλιά. Τονίζει όμως η Νίκο μας να πούμε. Αλλά να ξέρετε, αυτοί που μείναν τώρα στο Πασόκ, οι περισσότεροι είναι σε κατεύθυνση αντισύριζα. Αυτό είναι το πρόβλημα και της ηγεσίας της. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και ιδιαίτερα οι φίλοι γεννήματα που είναι. Και το έχει ξαναπεί. Αυτό σημαίνει, Μάκη, ότι θα πρέπει να διώξει τον Καμένο. Δεν τον διώξει τον Καμένο. Καλά, δεν είναι. Αυτό είναι άλλο. Δεν πάνε. Όλοι αυτοί δεν πάνε. Όχι, προηγείται μια κεντροαριστερά να υπάρξει. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν προβάδισμα είναι. Πάντως, η κεντροδεξιά έχει προβάδισμα. Χωρίς μια ισχυρή κεντροαριστερά δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα να συζητήσουμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε. Βεβαίω, Θανάση, και ήθελα να πω και προηγουμένω για την αυτοδυναμία. Το αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι συνάρτηση της συμμετοχής. Αν είναι πολύ αυξημένη πάνω για 50%, η αποχή, αν είναι πάνω από 50%, τότε έχει αυξημένες πιθανότητες ο Μητσοτάκης. Δεν έχει πρόβλημα νομιμοποίησης η ίδια η εκλογική διαδικασία. Στην Ευρώπη είναι συνήθως. Καλά, δεν θα πάρει το 40% σε συνθήκες κρίσης. Αν είναι μόνο εκεί μπορεί να ελπίζει σε αυτοδυναμία, θεωρώ. Η χώρα πάντως περπατάει με ισχυρή κεντροδεξιά και ισχυρή κεντροαριστερά. Έξι, να το βάλουμε λίγο τώρα. Κάποιοι βάζουν τον Τσίπρα στην κεντροαριστερά. Δεν διαφωνώ. Θα βάλουμε τον Τσίπρα στην κεντροαριστερά γιατί αυτό θέλει και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το θέμα είναι, ποιο θα έχει τον πρώτο λόγο, ποιο θα είναι νομίζω το δεύτερο κόμμα. Θανάση, να ξέρεις ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία πάει όλη προς τα αριστερά. Δες τι γίνεται στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δες τι γίνεται στο S5. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν στην Ελλάδα και το χρεώνουν και στον Τσίπρα και στη Φόφη ότι δεν μπορεί. Σου λέει, εμείς με τον Τσίπρα συνομιλούμε. Ο Τσίπρας έχει διανύσει, έχει πάει από την ριζοσπαστική αριστερά, έχει πάει σε μια μνημονιακή αριστερά. Λέω ότι αυτός ο οποίος θα κάνει κουμάντο είναι ο δεύτερος των εκλογών. Δεν ξέρω τι θα είναι. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρξουν εξελίξεις. Ας προχωρήσει, ας ολοκληρώσει ο κύριος Μαυρίδης. Όχι, επειδή με ρώτησε. Σωστό. Για Ποταμιάνα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να διαστήλω λίγο τη συζήτηση. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Όχι, με τώρα το δεν μνημόνιο, έχουμε χρόνο, κύριε Ποταμιάνα. Πάνω στο θέμα. Πάνω στο θέμα. Ναι. Να διαστήλω εννοώ, να μην λέω μόνο αυτά που είπαν οι προλαλήσεων. Ναι. Το εννοώ. Συγγνώμη για τη λέξη αν είναι δύσκολη. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Η σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία 30 χρόνια έχει αποκλίνει από τους βασικούς της στόχους. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα με το μνημόνιο είναι ότι έχουν εξαναγκάσει ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτό σημαίνει τι? Ότι μια κεντροαριστερά, αν την πω εγώ καλύτερα, προτιμώ τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, είναι πολύ σαφέστερη, γιατί ο κεντροαριστερός μπορεί να δηλώνει ο καθένας. Η σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, εάν επανέλθει στη βασική κήτη του ποταμού, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, έχει νόημα. Διότι εάν δεν είναι αυτό και οι άνθρωποι που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά, πρώτον, δεν θυμίζουν τίποτα από την πολιτική που άσκησε στην πρώτη περίοδο του Πασόκ ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος βεβαίως είχε βάλει επιχειρήματα και θέσεις, άσχετα αν και αυτός άλλαξε λίγο μετά. Δεν πάτε τόσο πίσω όμως. Δεν πάω πίσω. Έχει σημασία ο κόσμος όμως. Είναι άλλη εποχή όμως. Ο κόσμος όμως, μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος που σταμάτησε να ψηφίζει αυτό που. Το Πασόκ, θέλησε να ψηφίσει τι? Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τον ικανοποιούσε αυτό που έμεινε από το Πασόκ. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας που έχει γίνει χειρότερος από τον Μπλερ να διεκδικεί την ψήφο των ανθρώπων οι οποίοι εντάσσονται στην κεντροαριστερά.
ψυχείτε και σώματι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γι' αυτό ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρόβλημα είναι. Άρα, Μάκη, μέλλον έχει αν πάει πιο αριστερά, λες. Για να το πω απλά, το αριστερά το λέω. Ναι, αλλά πρέπει. Εγώ μου αρέσει να εξηγώ τι. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι αριστερή. Το θέμα είναι ποια πολιτική ακολουθεί. Το να λέει ότι εγώ είμαι ο αυθεντικός εκφραστής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα ή της Σοσιαλδημοκρατίας και να τσακώνεται. Πρέπει να δεχτούμε ποια είναι η κεντρική αντίθεση. Υπάρχει δεξιά-αριστερά. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει. Να απαντήσω. Υπάρχουν οι λαϊκιστές, λέει, και οι μεταρρυθμιστές. Περιμένετε. Ακούει ο κόσμος μεταρρύθμιση και λέει πάλι το μισθό θα μου κόψει. Ναι, πάλι τη σύνταξη θα μου κόψει. Αυτό που λες, Νίκο, αυτό που λες, Νίκο, έχει σημασία. Εγώ δεν θέλω να το πω. Έχει σημασία να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή, εσείς που κάνετε ρεπορτάζ, δεν σας έχει διαφύγει ότι είπε άντε να τελειώνουμε ώστε να επανέλθει η διαχωριστική γραμμή μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Νομίζω το ακούσατε. Δεν το ακούσατε. Αυτό τι σημαίνει. Ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή το είπε. Ότι να επανέλθει. Ναι, να τελειώνουμε με την αξιολόγηση, να μπούμε σε. Ώστε να επανέλθει η διαχωριστική γραμμή μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αυτό είπε, το άκουσα εγώ. Λοιπόν, επειδή κάνετε ρεπορτάζ. Συγγνώμη αν έκανα και εγώ λίγο ρεπορτάζ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι. Βεβαίως, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φελέκη σε αυτό που είπε, ότι και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, θα ήθελε να εγκατασταθεί ως ο κύριος εκφραστής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Το πρόβλημα όμως είναι, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε, ότι μετά το μνημόνιο δεν γίνεται να είσαι εκφραστής κεντροαριστεράς ή σοσιαλδημοκρατίας, αν δεν ξεχωρίσεις, τουλάχιστον για τον ψηφοφόρο. Ότι ένα πράγμα είναι η δεξιά ή νεοφιλελεύθερη αντίληψη, άλλο πράγμα η αριστερά ή σοσιαλδημοκρατική αντίληψη. Αν αυτό δεν εμπεδωθεί με θέσεις και όχι με φλιναφήματα και συζητήσεις στον αέρα, θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο κύριος Κουρής, που πολύ σωστά λέει, ότι ο καθένας θέλει να πάρει κάποιες καρέκλες και να εκφράσει το χώρο. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη, έγινε πάλι πρόεδρος της λεγόμενης σοσιαλιστικής διεθνούς. Δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα δεν έχει γίνει ακόμα όμως. Όχι, εξελέγει. Γι' αυτό πήγε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αλλά πέστε μου τώρα, εσείς που κάνετε ρεπορτάζ, η σοσιαλιστική αυτή διεθνής ποιο κόμμα θα στηρίξει. Ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο αυθεντικός εκφραστής. Τι ρόλο παίζει, δεν ξέρω εγώ, η σοσιαλιστική. Άλλο θέμα το προσωπικό. Εγώ μιλάω με. Όχι, η σοσιαλιστική διεθνής παίζει. Εντάξει. Άλλη εποχή. Αλλά η συζήτηση για την κεντροαριστερά είναι σοβαρή, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω στη φράση μία μόνο. Ότι χωρίς διακριτή πολιτική θέση δεν είναι δυνατό κανείς να λέει ότι είναι κεντροαριστερό. Έχουμε μπερδευτεί τώρα όμως. Πάντως, αν πάει πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει ένα μόνιμο παρακολούθημα της δεξιάς. Αυτό είναι ο στρατηγικός κίνδυνος. Λοιπόν, κοιτάξτε, η συζήτηση που κάνουμε είναι μια συζήτηση που είναι αυτή που λένε οι οικονομολόγοι ceteris paribus. Δηλαδή, θεωρούμε κάποια πράγματα που μας βολεύουν σταθερά και αλλάζουμε τα υπόλοιπα. Επίτρεψέ μου. Επίτρεψέ μου. Σχολιασμό. Το πρώτο πράγμα που θεωρούμε σταθερό είναι ότι οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, η σοσιαλδημοκρατία και η χριστιανοδημοκρατία, θα μπορέσουν αλόβητες να επιβιώσουν τις κρίσεις. Εγώ σε αυτό το πράγμα διαφωνώ και πιστεύω ότι η κρίση, επειδή είναι βαθιά και διαρκής, θα επιφέρει σημαντικότατες μεταβολές και σημαντικότατες πολιτικές κρίσεις στις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Με την προϋπόθεση να βγουν καινούργιες δυνάμεις όμως. Με την προϋπόθεση να βγουν καινούργιες δυνάμεις ή να βγουν κάποια τέρατα. Μήπως έχουν αλωτριωθεί όλοι. Ή και τέρατα. Δεν είναι υποχρεωτικό καινούργιες δυνάμεις. Γι' αυτό είπα αλωτριωθεί. Άρα, για μένα το πρωταρχικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι να υπάρξει μια ξεκάθαρη αριστερή, ούτε κεντρό, ούτε σοσιαλδί, ούτε εξουσία, όμως λίγο αλλάζουν. Η οποία αριστερή μετά. Λύση προφανώς δεν είναι μια κυβέρνηση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβερνάει στο όνομα της αριστεράς με νεοφιλελεύθερη πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, νομίζω, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερο, με μεγάλο, θυμάσαι το Φλωράκη για την πέρα, Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία πήγε. Ο Φλωράκης και ο ρόλος του Φλωράκη φαίνεται σήμερα σε αυτά που είπε προχτές ο Κουτσούμπας στο συνέδριο του ΚΚΕ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω συγκεκριμένα, που είναι το δεύτερο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, που είναι το δεύτερο ceteris paribus, είπε ότι, ότι η Ελλάδα, αν βγει από το ευρώ,
τότε αυτό θα οδηγήσει σε μαζική φτωχοποίηση. Δηλαδή, ο πρωτοσάλτε αυτός του Σκάι, ο συνάδελφός σας, μπροστά του ήταν βομβιστής αριστερός. Λοιπόν, προχωρώ ένα βήμα παρακάτω. Προχωρώ ένα βήμα. Έχω την ακριβή του δήλωση, αλλά δεν την έχω να τη διαβάσω. Ναι, την είχαμε διαβάσει εμείς. Συγκρίνεται τώρα ανώμια πράγματα. Το δεύτερο στοιχείο πρέπει... Είπε ότι τις παρούσες συνθήκες έξοδος από το ευρώ μπορεί να επιφέρει περισσότερο δραματικές... Όχι, θα επιφέρει φτωχοποίηση και μάλιστα είπε και το αμίμητο. Ότι η έξοδος, λέει, από το ευρώ είναι επιλογή της άρχουσας τάξης. Δηλαδή, η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα έχει πρόβλημα πολιτικής εκπροσώπησης. Βάζει πάντα υπό τις παρούσες. Η Νέα Δημοκρατία είναι με το ευρώ. Κύριε Στραβελάκη, βάζει πάντα υπό τις παρούσες συνθήκες, για να μην το αδικούμε. Γιατί έχει μια συνολική... Το δεύτερο στοιχείο, λοιπόν, που θέλω να θέσω, είναι ότι να προσπαθούμε να σκεφτούμε την Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους όρους του 2015 είναι επίσης λανθασμένο. Και του 1980. Αλλά πόσο μάλλον του 2015. Φρονώ ότι η συνάντηση των Βερσαλιών υπό τον κύριο Ολάν και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλών ταχυτήτων συνιστά μια ποιοτική μεταβολή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα εξελιχθεί σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα τους επόμενους μήνες και θα αφορά κυρίως, κατά τη γνώμη μου, το κομμάτι της αποπληρωμής των 10,5 δις που υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι. Αναγκαστικά, δηλαδή, τα αδιέξοδα των μνημονίων και δι' του τρίτου μνημονίου και της ουράς του, αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, που θυμίζω ότι είναι η 7η Μαΐου, θα έρθουν μπροστά μας. Και είναι σημαντικό ο κόσμος σε αυτές τις συνθήκες να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, γιατί θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πιθανότητα η ΔΕΗ να πουλήσει όλες τις λιγνητικές μονάδες με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο και να μην βάλει στα ταμεία της ούτε ένα ευρώ. Από πού προκύπτει τώρα? Προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει στην Digicomp, έκθεση η οποία λέει ότι εκχώρησε από το ελληνικό δημόσιο των λιγνητορυχείων στη ΔΕΗ συνιστά κρατική ενίσχυση η οποία πρέπει να ανακτηθεί. Και πραγματικά θέλω να επιστήσω την προσοχή και αν θέλετε και εσείς ως δημοσιογράφος κοιτάξτε το. Όπως επίσης κοιτάξτε και την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε για τις τράπεζες αναφορικά με το χειρισμό του αναβαλλόμενου φόρου σε βάθος προσαρτίας, που σημαίνει οριστική φοροαπαλλαγή για τις τράπεζες παρά τα 78 δις που συζητάγαμε πριν με τον κύριο Αντύπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει, νομίζω, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η χώρα και η κοινωνία χρειάζεται αριστερά, όχι δυστυχώς κέντρο αριστερά. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του. Είναι πολιτική η τοποθέτηση αυτή. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος. Και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα, kontranews.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.